Είναι μεγάλη μας χαρά που συναντιόμαστε σήμερα όλοι εδώ. Είναι διπλή χαρά γιατί στη σημερινή μας συγκέντρωση, εδώ στις γειτονιές μας, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας. Πριν τις παρεμβάσεις και την κεντρική ομιλία, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το σύνολο των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στο Βόρειο Τομέα. Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Νίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Πέτρος Αλέπης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κώστας Γουλιάμος, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Γεωργία Κουρή, παιδαγωγός στην ειδική αγωγή, πρόεδρος των εργαζομένων στην ειδική αγωγή. Αφροδίτη Κτενά, καθηγήτρια Πανεπιστημίου και μέλος του Τμήματος Παιδείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Διάνα Λιάκου, νηπιαγωγός, πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Σεφέρης. Έλενα Μποτζιολή, φιλόλογος, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και Δημοτική Σύμβουλος Νέας Ιωνίας. Γιάννης Παπαζαχαριάκης, μουσικός και ενορχιστρωτής. Κέλλη Παπαϊωάννου, αρχιτέκτονας, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κώστας Παπασωτηρίου, έμπορος. Βασίλης Παρασκευόπουλος, μουσικός, πρόεδρος του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Αλέκος Περάκης, τεχνικός του ΟΤΕ, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική. Βαγγελιό Πλατανιά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Γιώργος Πομάσκη, ομοσπονδιακός προπονητής Στίβου. Έρη Ρίτσου, συγγραφέας. Χρήστος Σαλταπίδας, πλοίαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Νίκος Ερετάκης, δημοτικός σύμβουλος Φιλαδέλφειας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Φιλαδέλφειας. Βούλα Τσίγκα, φιλόλογος νηπιαγωγός, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Παιδικών Σταθμών Νέας Ιωνίας. Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, εκτελονιστής και δημοτικός σύμβουλος Γαλατσίου. Και εδώ, στο Βόρειο Τομέα, το μόνο χρήσιμο ψηφοδέλτιο που πρέπει να πέσει στην κάλπη είναι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ.